Καλησπέρα παιδιά, checktechnow Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνω ένα διαφορετικό βίντεο ένα βίντεο που ίσως κάποιοι θα το βρείτε καλό κάποιοι κακό, θα ήθελα να το συζητήσουμε στα σχόλια ε, δεν είναι unboxing, είναι review αλλά είναι μια άποψη η οποία πραγματικά θα ήθελα λίγο να να συζητήσουμε ένα πράγμα ε, μάλλον ο τίτλος του βίντεο και όπως θα το ανεβάσω θα είναι hype και καινούρια μόδα ερωτηματικά, θαυμαστικά δεν ξέρω θα δω τι θα βάλω ε, ζούμε σε μια εποχή σε η παρούσα χρονική περίοδο, στην οποία α μιλήσουμε τουλάχιστον για τα game και θα πούμε και για παραπέρα. Παρασυρώμαστε όσο δεν πάει άλλο. Το hype είναι ο κύριο παράγοντα με τον οποίο αγοράζουμε ένα παιχνίδι ή όχι πια. Βλέπουμε κάτι, πορωνόμαστε και με βάση αυτό το την πόρωση που έχουμε στο μυαλό μας, ε, πάμε και το παίρνουμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από το παρελθόν. Πριν από ένα χρόνο έχει βγει το Thief 4, που είναι το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Εγώ προσωπικά δεν τα είχα παίξει τα παλαιότερα Thief. Δεν τα ήξερα. Τα έμαθα μέσα από το Thief 4. Στο Thief 4 όλοι πορωνόταν. Ακόμα και εγώ είχα αυτό το αίσθημα ότι θέλω να το πάρω. Ένιωθα την ανάγκη, γιατί μου είχαν δημιουργήσει την ανάγκη ότι θέλω να το πάρω. Να το παίξω. Δεν το έχω πάρει ακόμα βέβαια, γιατί είπα να περιμένω να δω πώ θα πάει. Τελικά δεν πήγε καλά. ίσως κάποια στιγμή να το πάρω στο μέλλον και να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω. Πορώθηκαν όλοι. Λένε τι παίρνει Πάμε να το πάρουμε. Τελικά πάτωσε. Πάτωσε όχι γιατί δεν πούλησε. Πούλησε. Αλλά πάτωσε. Γιατί δεν ήταν τόσο αξιόλογο σε όλοι, όλοι περίμεναν. Αυτή την περίοδο τώρα ζούμε στο hype του Witcher 3. Εγώ προσωπικά είχα προπαραγγείλει το Witcher 3, αν και σκέφτομαι είμαι μεταξύ ακυρώνω, κρατάω, ακυρώνω, κρατάω, αλλά το θέμα είναι ότι όταν το, το έχω παραγγείλει από τον Αύγουστο. Ε, εγώ το παρήγγειλα, παρήγγειλα τη συλλεκτική έκδοση, γιατί δεν με νοιάζει το παιχνίδι. Επειδή έχω παίξει τα Witcher 1 και 2, τα οποία όλοι τα εξυμνούν, όμω κανένα δεν λέει τα αρνητικά αυτού του παιχνιδιού. Ε, Όπω είναι το χάλια μενού όταν το χειρίζεσαι με χειριστήριο. Γιατί τα Witcher 1 και 2 για αρχή είχαν βγει μόνο για PC. Οπότε για πληκτρολόγιο ποντίκι είναι τέλεια, αν και είναι δύσκολο στο χειρισμό του, αλλά για χειριστήριο που είναι πιο ωραία εμπειρία. Το μενού τα καταστρέφει. Επίση, κανένα δεν λέει ότι άμα θα ξεκινήσει ένα Witcher και το σταματήσει, δύσκολα θα ξαναξεκινήσει να το παίξει. Πολύ λίγοι έχουν κάτσει και το έχουν πάρει μονότερμα και το έχουν τελειώσει από την αρχή μέχρι το τέλο. Η ιστορία είναι καλή, είμαι fan του Γκέραντ του Αφρίβια. Σαφώ, γι' αυτό και παραγγέλνω και το Witcher το 3. Αλλά προσωπικά δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα είναι παιχνιδάρα. Το κρατούσα στο τέτοιο. Μένα με ενδιαφέραν τα κομμάτια τη συλλεκτική μέσα. Το άγαλμα, τα βιβλία, όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό πάω να το πάρω. Και μέχρι τώρα αυτό κρατάω στο μυαλό μου. Βλέπω όμω τώρα ότι δημιουργείται ένα τεράστιο hype. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Διάβαζα πριν από καιρό σε ένα ε, site ότι τώρα πλέον είμαστε τα site, ο καθένα έχει το δικό του site που γράφει πληροφορίε, ειδήσει. Πολύ ωραία πολλά από αυτά, πολλέ ενδιαφέρουσε ιστορίε. Διάβαζα, βγήκαν οι πρώτε φωτογραφίε από το Witcher 3. Θα μιλήσω για την πορεία ενό ατόμου που έγραφε τα. Βγήκαν οι φωτογραφίε από το Witcher 3. Πορωνόταν ο κόσμο. Πολύ ωραία, παιχνιδάρα, σίγουρα. Μετά από λίγο, το άτομο το οποίο έγραψε το άρθρο είδε. Ε... Τι απαιτήσει του παιχνιδιού. Και έγραψε ένα άρθρο για τι απαιτήσει του παιχνιδιού. Βγήκε για... ε, Σαφώ το άτομο αυτό έγραψε την άποψή του, έγραψε ότι το παιχνίδι αυτό, ναι, κακός η εταιρεία το κάνει. Τα άτομα όμω, τα οποία είχαν πορωθεί πριν από το. Είχαν χαϊπαριστεί από το. Χάϊ που είχε δημιουργηθεί από όλο αυτό, που στα προ... στο πρώτο άρθρο ε, για τι φωτογραφίε έρχονταν από, από το παιχνιδάρα μπαίνουν τώρα σε αυτό το άρθρο ακριβώ τα ίδια άτομα και γράφουν από κάτω πω, πω, προβλέπετε χάλια. Φου, τι κάνει πάλι CD Project, δεν τρέπεται. Μετά από λίγε μέρε βγήκαν τα πρώτα βίντεο. Το άτομο που είχε γράψει τα προηγούμενα δύο άρθρα ξαναγράφει και προβλέπεται παιχνιδάρα τελικά, πόρωσε σε ένα CD Project και γενικά μου άρεσαν. Και εγώ πορώθηκα. Τα ίδια άτομα στα προηγούμενα δύο που πάνε αυτή τη σειρά. Γράψανε στο προηγούμενο αρνητικά, μπαίνουν και γράφουνε ρε φίλε, τι παιχνιδάρα θα είναι αυτή, δεν παίζει, το περιμένουμε πώ και πώ, τρελανέ ναι, μα, Μωρή CD Projekt. Περνάει λίγο καιρό, βγαίνουν τα specs. Βασικά, βγαίνουν. Όχι, τα specs τα βγήκανε. Βγαίνουν το, το ότι θα, κάνει, θα, γίνει downgrade στα είδηση, ότι θα γίνει downgrade στα γραφικά. Γράφει το άτομο για τα άρθρα, ε, απογοητευτικό, περιμέναμε ρε παιδί μου, αλλά και πάλι εντάξει, φτάνει τέτοια. Μπαίνουν πάλι τα άτομα από κάτω και σχολιάζουν. Ε, τα ίδια άτομα που σχολιάζαν και στα προηγούμενα, γιατί εντάξει, είμαστε κάποια άτομα που ακολουθούμε κάποια site συνέχεια και σχολιάζουμε, ρε παιδί μου. Ε, πω, απογοήτευση και τι πράγματα είναι αυτά. Βγαίνουν τώρα ότι το Witcher 3 θα είναι 200 ώρε. Πεχνιδάρα, πάτε, πάρτε το. Μπορεί να είναι παιχνιδάρα, δεν λέω. Προβλέπετε και εγώ θα το πάρω. Εννοείται. Εννοείται γιατί εγώ θα το πάρω για τη συλλεκτική. Τώρα από εκεί και πέρα θα είναι παιχνιδάρα ή ε, όχι. Μπορεί να κάθομαι απλά να βλέπω το CD γιατί το, το PC μου μπορεί να μην το σηκώσει. Γι' ε, αυτό κρατάω ένα, αυτή την πισινή στο μυαλό μου. Ε, Μπαίνουν τα άτομα από κάτω. πω ρε φίλε, περιμένουμε πώ και πώ. Έχουμε δημιουργήσει το hype ότι το παιχνίδι του καλοκαιριού θα είναι το Witcher το 3. Και ευτυχώ που βρήκε το GTA τώρα και το Mortal Tech. Να έχουμε λίγο καιρό να τα παίξουμε και μετά να παίξουμε Witcher 3. Πολλά από τα άτομα τα οποία σχολιάζουν και έχουν πορωθεί και θα πάνε να το πάρουν. Δεν έχουν ιδέα τι είναι το Witcher 1 και Witcher 2. Απλά πορώθηκαν, δημιουργήθηκε το hype του και θα πάνε να το πάρουν. Και πολλά από αυτά τα άτομα θα απογοητευτούν όταν θα το πάρουν γιατί δεν έχουν ιδέα και δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδου παιχνίδια. Κάποιοι θα το αγαπήσουν, κάποιοι θα το, θα το μισήσουν. Αυτό που θέλω, αυτό το παράδειγμα αυτό, το οποίο το είδα να συμβαίνει, θέλω να το δώσω σαν παράδειγμα, το δίνω σαν παράδειγμα αυτού του hype που δημιουργείται. Πολλοί κατηγορούμε τι εταιρείε. Πολλοί κατηγορούμε αυτού που κάνουν τα reviews. Πολλοί κατηγορούμε αυτού που γράφουν τα άρθρα. Εγώ, αν είχα εταιρεία με το χέρι στην καρδιά, όπω και εσεί φαντάζομαι, θα ήθελα η εταιρεία μου να τα πάει καλά. Άρα θα προσπαθούσα να προωθήσω το προϊόν μου όσο καλύτερα γίνεται. Εκτό και αν είμαι χαζό και το έθαβα από μόνο μου. Που υπάρχουν και τέτοιε εταιρείε. Αν ήμουν δημοσιογράφο και ζούσα από αυτό ή εν μέρει από αυτό, προφανώ, εάν μια εταιρεία έρχονταν και μου έλεγε μεγάλη, θα σου δώσω αυτέ τι κόπιε του παιχνιδιού. Θα σου δώσω και μερικά. Τώρα δεν ξέρω πώ γίνεται το σύστημα, γιατί δεν, έχω... δεν είμαι δημοσιογράφο, δεν έχω τα reviews μου, τα κάνω από την τσέπη μου όλα. Τέλο πάντων, θα συμφωνούσα, ρε παιδί μου, να το περιγράψω και να πω και κανένα καλό σχόλιο, εννοείται. Εάν ήμουνα streamer και μου δίνα το παιχνίδι η εταιρεία, γιατί παιχνίδια θέλω να δείξω στο τέτοιο, συντηρούμε από τα τέτοια, αλλά θέλω καινούργιο υλικό για να δείξω στου subscribers μου και στου θεατέ μου, θα το δεχόμουν. Θα το έπαιζα. Τζάμπα είναι. Το τζάμπα πάντα είναι καλό. Είναι καλό, είτε ό,τι και να είναι, το, το value του, την αξία του την παίρνει στο πολλαπλάσιο. Το θέμα, η πηγή του προβλήματο, όπω και με τα DLC και με όλα, είμαστε εμεί οι ίδιοι. Είμαστε εμεί οι ίδιοι γιατί δεν σκεφτόμαστε. Λειτουργούμε σαν ένα όχλο. Αυτό το hype δημιουργεί μέσα μα αυτή την αίσθηση του να. τη εφορία, του να θέλω, την ανάγκη, την επιθυμία. Αυτή μα η επιθυμία είναι που μα οδηγεί να αποφασίζουμε και να παίρνουμε πράγματα. Λοιπόν, το κακό όμω είναι ότι με όλο αυτό, δεν, ε, δεν σκεφτόμαστε. Απλά σκεφτόμαστε όπω σκέφτονται οι άλλοι. Θα σας προτείνω, αν θέλετε να το διαβάσετε, γιατί πολλοί προτείνουν παιχνίδια, ε, αλλά κανένα δεν προτείνει ένα βιβλίο να διαβάσετε και το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθο. Ε, γιατί δεν είναι μόνο παιχνίδι η ζωή και θα συζητήσω κάποια στιγμή και για κάποια άλλα πράγματα σε ένα άλλο βίντεο. Αλλά θα πάει πολύ, αν το πιάσω σε αυτό, η ζωή δεν είναι μόνο παιχνίδια. Η ζωή είναι πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και οι γνώσει που παίρνουμε και η μόρφωσή μα, καθώ διαβάζουμε κάποια βιβλία και εμπλουτίζουμε τον ε, πνευματικό μα κόσμο. Πριν από καιρό, πριν από δύο χρόνια, είχα διαβάσει αυτό εδώ. Άρτουρ Σόπενχάουρ. Η τέχνη του να έχει πάντα δίκιο. Τρομερό βιβλίο. Και το είχα διαβάσει τότε γιατί ήθελα να. Μου κίνησε την εντύπωση το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο βιβλίο. Μου κίνησε το ενδιαφέρον, όχι την εντύπωση συχνά, αλλά έκφραση. Ε, και ήθελα να το διαβάσω. Να δω από τι είναι. 9 ευρώ είχε τότε. Τώρα παίζει να έχει πέσει και πιο πολύ. Ψάξει, το υπάρχει. Λοιπόν, ο Σοπενχάουερ μέσα γράφει κάποια πράγματα τα οποία μου άλεξαν το σκεπτικό και την αντίληψή μου σχετικά με το τι γίνεται γύρω μου. Άρχισα να βλέπω κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά γιατί όντω συνειδητοποίησα ότι ό,τι όπω τα λέει, πολλά από αυτά πριν από 200 χρόνια επαναλαμβάνονται και σήμερα. Έχει μια έκφραση μέσα. Η έκφραση αυτή λέει ότι όλοι θέλουν να έχουν τη δική του άποψη. Όλοι. Και σκεφτείτε το λίγο. Όλοι θέλουν να έχουν τη γνώμη μα. Όλοι θέλουν να πούμε τη γνώμη μα. Το κακό είναι ότι λίγοι, λίγοι από αυτού, από τους όλου, έχουν πραγματικά τη δική του άποψη. Έτσι, η πλειοψηφία του κόσμου απλά αρκείται στο να παραγάγει και να ακολουθεί τι απόψει άλλων. Αν το δείτε, η πηγή του hype κάπω έτσι ξεκινάει. Υπάρχουν αυτοί που σου ανεβάζουν, σου δημιουργούν την αίσθηση της εφορίας, την αίσθηση της επιθυμίας και εσύ παρασύρεσαι. Γιατί εντυπωσιάζεσαι, γιατί θες να νίκεις κάπου, γιατί, γιατί υπάρχουν χιλιοί δύο λόγοι. Όμως η πηγή όλων είναι γιατί δεν μπορείς να κάτσεις να το δεις λίγο πιο κριτικά. Δεν κατηγορώ κανέναν. Αν θα μπορούσα πρώτα απ' όλα κατηγορώ τον εαυτό μου τον ίδιο και μετά θα, θα μιλήσω και για τους άλλους και νομίζω ότι... Αν ένα ωραίο και χρήσιμο τρόπο να σκεφτόμαστε τη ζωή μα είναι πρώτα να βλέπουμε τα πράγματα από μέσα και μετά απ' έξω. Και αφού βελτιώσουμε τον εαυτό μα, μετά να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και του άλλου άνθρωπου γύρω μα. Τέλο πάντων, το συγκεκριμένο βίντεο γίνεται γιατί βλέπω ότι το hype είναι και τεράστιο. Γίνεται χαμό έξω εκεί έξω. Γιατί εδώ μέσα είναι αλλιώ. Τέλο πάντων, ναι. Όταν λέω εκεί έξω, εννοώ στον κόσμο του Ιντερνετ, στον κόσμο των παιχνιδιών και ειδικά εδώ στην Ελλάδα προφανώς η κάμερα πάει πέρα δόθε. Εδώ, εδώ στην Ελλάδα, επειδή είμαστε πολύ μικρός τόπος, πολύ μικρό κοινό και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους έμεσα ή άμεσα, ε, επηρεάζονται πιο εύκολα. Είμαστε κάποιοι μεγάλοι, κάποιοι μικροί, ανάλογα με την ηλικία του καθενό, ανάλογα με το γνωστικό υπόβαθρο του καθενό. Κάποιοι έχουν γνώσει, κάποιοι δεν έχουν γνώσει. Το θέμα είναι ότι παρασυρώμαστε. Και δημιουργούμε εντυπώσει. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ζούμε επίση σε, σε μια περιοχή, σε μια εποχή, στην οποία τα παθήματα δεν γίνονται μαθήματα. Παθαίνουμε, αλλά δεν μαθαίνουμε. Για παράδειγμα, αυτή που πήραμε κάποια πράγματα από το hype, κάποια παιχνίδια, κάποια οτιδήποτε, την πατήσαμε, όμω μετά από λίγο ξαναντυπωσιαστήκαμε με κάτι άλλο και λέμε: Ε, πάμε, σαν τζόγο είναι. Όπω παίζει, για παράδειγμα, ένα τυχερό παιχνίδι και λε, θα μου κάτσει την επόμενη φορά πλέον κάπω έτσι να, στραφεί και όλο το θέμα με το hype και με τα παιχνίδια και με οτιδήποτε. Το συγκεκριμένο βίντεο, τώρα να πείτε γιατί το κάνω. Είδα μια φωτογραφία, ένα τύπο ο πήρε την ε, από το καινούργιο Star Wars και σχολίασε, θα σα τη βάλω στο τέλο για το, να τη δείτε. Και σχολίασε με. Του γράφει πάνω τι πραγματικά γίνεται. Δηλαδή έγραφε από έδειχνε τα οχήματα και λέει ότι πας αυτά τα οχήματα για παράδειγμα δεν πρόκειται να τα δούμε. Ειδικά κλάσει τα οποία δεν πρόκειται να παίξουμε. Ε, Μάχε ου βάσει τα αερία να παίζει με πολλά άτομα και λέει θα, θα περιοριστούμε ω κλασικά 20 20. Παραπάνω δεν πρόκειται να δούμε σε ε, μάχε. Πολλά ωραία πράγματα για τα οποία τα σχολεία και μου έκανε εντύπωση και έγινε αφορμή να λίγο, να ξανασκεφτώ αυτό το θέμα με το hype. Γιατί το ζούμε γύρω μα, το βλέπουμε γύρω μα. Εντυπωσιαζόμαστε, ενθουσιαζόμαστε, αλλά ρε παιδιά να σκεφτούμε και λίγο πιο πρακτικά, να δούμε λίγο ότι την έχουμε πατήσει πάρα πολλές φορές. Ο λαός μας έχει μια έκφραση και η οποία λέει όταν ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι συνήθω. Και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές έχει επιβεβαιωθεί αυτό. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Ζούμε σε μια εποχή τα οποία οι εντυπώσεις δημιουργούνται πάρα πολύ εύκολα από ανθρώπους, από υπηρεσίες, από οτιδήποτε. Γι' αυτό Πείτε μου, ποια είναι η άποψή σα για το hype, να το συζητήσουμε στα σχόλια. Εγώ σα λέω τη δική μου άποψη, ότι πλέον έχουμε... είμαστε ένα όχλο. Πάμε, απλά πάμε. Ε... μπορεί πολλοί από εσά, κάποιοι από εσά, να μην σου αρέσει οτιδήποτε. Εγώ αυτά, ό,τι. Ο... Βασικά στο συγκεκριμένο κανάλι, το συγκεκριμένο κανάλι το έχω γιατί θέλω να εκφράζω τον εαυτό μου. Είναι ένα μέσο έκφραση προσωπικό. Το unboxing είναι ένα μέσο έκφραση για μένα. Τα reviews είναι ένα μέσο έκφραση. Όπω και αυτά τα vlog που κάνω είναι ένα μέσο έκφραση. Γιατί έτσι μ' αρέσει, είναι το χόμπι μου, είναι το πάθο μου, είναι το μεράκι μου. Δεν κερδίζω από αυτό τίποτα. Το μόνο που κερδίζω και έχω κερδίσει πραγματικά είναι άτομα τα οποία τα γνώρισα και μέχρι τώρα μιλάμε και ανταλλάσσουμε απόψει, ιδέε και. Μπορώ να πω ότι δεν θα τα ήξερα αν δεν υπήρχε αυτό το μέσο. Όμω, το θέμα είναι ότι κάποιοι από εσά θα διαφωνήσετε. Και καλά θα κάνετε. Απλά πριν αρχίσετε και γράφετε σχόλια σε στυλ μπούγιο από κάτω, σκεφτείτε λίγο όρημα πριν να σχολιάσετε, να το πούμε, να, σαν να, να μιλήσουμε σαν, σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Ως πολιτισμένοι άνθρωποι, που είναι και σωστή έκφραση. Γιατί πλέον, ειδικά στο ίντερνετ, η αφάνεια, το ότι κρυβόμαστε πίσω από ένα προσωπείο, βοηθάει στο πρώτο απ' όλα να εκφράζουμε τις σκοτεινές μας πλευρές λίγο πιο εύκολα από τις φωτεινές. Όπως και να γράφουμε σχόλια ή να... Υπάρχει και η έκφραση του bullying, κάποια στιγμή θα, bullying, θα, θα το πούμε και αυτό, αλλά είναι πολύ εύκολο να να, να, να πετάξουμε την αρνητική μα πλευρά πιο εύκολα. Τετική, απλά γιατί δεν το σκεφτόμαστε. Πολύ... Λειτουργούμε με βάση τα ένστικτά μα. Τέλο πάντων, συζητήστε από κάτω, γράψτε μου τι απόψει σα. Θα απαντήσω σε όλου όπω και απαντάω σε όλου. Δεν έχω αφήσει κανένα μήνυμα μέχρι τώρα που να μην το έχω απαντήσει. Όσα σχόλια και αν έχουν γίνει στο κανάλι σε όσα βίντεο και αν γίνονται. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστα, τη now. Πείτε μου, σα ποια είναι η άποψή σα για το hype. Εμένα η άποψή μου σα την είπα ότι είναι πολύ αρνητικό πράγμα πλέον και δεν σκεφτόμαστε. Λοιπόν, τι λέτε εσείς. Ακούω. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.